έχουν το άλμα εις μήκος, το παρκούρ, τα γιαπωνέζικα μάγκα και η μουσική μεταξύ τους, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι το ζωντανό παράδειγμα μιας πολυσχηδούς προσωπικότητας. Μίλτο, πώς νιώθεις που γίνεται όλος αυτός ο ντόρος γύρω από το όνομά σου και όλοι μιλάνε για σένα? Πραγματικά δεν νιώθω και πολλά πράγματα. Είναι ο χαρακτήρας μου ώστε δεν με ενδιαφέρουν πολλά πράγματα και δεν με πιέζει καθόλου, ούτε το σκέφτομαι. Και απλά κάνω τη ζωή μου, κάνω τη δουλειά μου και προσπαθούν να είμαι όποιο όρμος γίνεται. Μου αρέσει παρόλα αυτά που γίνεται όλο αυτό και φαίνομαι και γίνομαι γνωστός, αλλά δεν μου αρέσει τόσο η έκθεση και η προβολή. Πάμε πίσω στα Γρεβενά, από το μουσικό σχολείο και το παρκούρ στο Στίβο. Πώς έγινε όλο αυτό? Εγώ από μικρός ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Μουσική, ζωγράφιζα, μου άρεσαν πολλά πράγματα, είχα αυτή την καλλιτεχνική φύση και προέκυψε το μουσικό σχολείο, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και παρκούρ έκανα λίγο και στα Γρεβενά με μια παρέα, περούσαμε καλά. Από εκεί πέρα έχει το Στίβος, ξεκίνησα πιο σοβαρά και εξελίχθηκα σε αυτό που είναι σήμερα και χαίρομαι γι' αυτό. Στην Αθήνα πότε κατέβηκες? Στην Αθήνα ήρθα το 2016 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το σημείο μετάλλιο του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα εφήβων. Ήταν μια απόφαση που ήταν λίγο δύσκολη, γιατί έπρεπε να διαλέξω τι θέλω να κάνω σε εκείνη τη φάση ζωής μου. Και αποφάσισα να πάω με τον Γιώργο Μάσχη, ο οποίος είναι ο κορυφαίος προπονητής αθλημάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τη συνέχεια την ξέρετε. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον προπονητή σου? Έχουμε μια σχέση η οποία δεν τη λες ακριβώς αθλητή προπονητή. Είναι σαν πατέρας μου κάπως, σαν φίλος μου. Και αν και έχει αυτή τη φήμη που είναι αυστηρός και φωνάζει κλπ. Δεν είναι έτσι μαζί μου, είναι πολύ καλός και έχω μια καλή χημεία η οποία βοηθάει και εμένα και το καιρό. Χρυσό στο Βερολίνο, χρυσό και στη Γλασκόβη. Ποιο είναι το μυστικό της σταθερότητάς σου? Το μυστικό της σταθερότητάς μου είναι ότι είμαι πολύ σοβαρός σε αυτό που κάνω. Δεν κάνω πράγματα που μπορεί να μου συντονίσουν. Και στην προπόνηση και στη ζωή μου είμαι έτσι. Επίσης, στους αγώνες δεν αγχώνομαι. Βάζω στόχους και προσπαθώ να τους πετύχω και συνήθως τους πετυχαίνω. Και είμαι πολύ ψυχρός, θα έλεγα. Δηλαδή, ψυχρός εκτελεστής. Δεν με πειράζει τίποτα. Μετράς ήδη μια συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς φαντάζεσαι την επόμενη στο Τόκιο? Το 2016 ήμουν μικρούλης και δεν πήγα όπως ήθελα. Ήμουν άπειρος. Αλλά τώρα στο Τόκιο πιστεύω θα είμαι έτοιμος, έχω αρκετές εμπειρίες και πιστεύω θα είναι εντελώς διαφορετικά για μένα, στοχεύω κάτι ψηλό εκεί και ναι, θα δείξω, απλά θέλω να έχω την υγεία μου και όλα καλά θα πάνε πιστεύω. Και μιας και είπαμε για Ιαπωνία, αγαπάς πολύ τα μάγκα και τα άνιμε, σωστά? Σωστά. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Τα Ιαπωνικά και τα μάγκα και αυτή η κουλτούρα μου αρέσει από μικρός. Παρακολουθούσα άνιμ από 12 χρονών νομίζω. Και τα λατρεύω απλά. Μου αρέσει επίσης η γλώσσα, την καταλαβαίνω. Εκεί στην Ιαπωνία δηλαδή πιστεύω θα είναι σαν το σπίτι μου, θα νιώθω. Θα νιώθω πολύ άνετα. Εκτός ότι τα διαβάζεις, τα σκιτσάρεις κιόλας. Μόνο αυτά σου αρέσει να ζωγραφίζεις? Περισσότερο αυτά σκιτσάρω. Έχω προσπαθήσει να ζωγραφίσω και τοπία και εικονικούς ανθρώπους κλπ. Αλλά όχι ότι δεν το έχω. Έχω καλά, σχεδιάζω πολύ καλά. Απλά αυτά είναι αυτό που μου αρέσει και άμα σου αρέσει κάτι το κάνεις καλύτερα. Με τη μουσική τι σχέση έχεις σήμερα? Σήμερα λίγα πράγματα, δεν ασχολούμαι πολύ. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές παίζω λίγο μπουζούκι, λίγο κιθάρα, όταν μισό χρόνο. Έχω και ένα αρμόνιο στο σπίτι.
Μου αρέσει πολύ, ακούω δηλαδή. Και απλά αν δεν ασχολείσαι πολύ με αυτό καθημερινά, να μελετάς και να κάνεις εξάσκηση, δεν μπορείς να το συνεχίσεις, είναι λίγο δύσκολο. Και εγώ έχω, ας πούμε, πολλά πράγματα στο μυαλό μου και με ζορίζει λίγο αυτό να συνεχίσω. Πώς περνάς τον ελευθερό σου χρόνο? Μου αρέσει πολύ να παίζω, να παίζω games στον υπολογιστή. Μου αρέσει να βλέπω anime. Βλέπω πολλές ώρες. Από εκεί και πέρα βγαίνω λίγο έξω, σινεμά θα πάω.